επιχείρηση λειτουργεί εδώ και κοντά στα 130 χρόνια. Έτος ιδρύσεως του καταστήματος είναι το 1896. Το ζαχαροπλαστείο το συγκεκριμένο, η Νέα Ελλάς, ξεκίνησε μόλις έφτασαν 3 Αλβανίτες τεχνίτες ζαχαροπλάστες στην πόλη μας, στην περιοχή, το 1896. Οι οποίοι ίδρυσαν το ζαχαροπλαστείο αυτό και ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μπορώ να πω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, είναι και το πρώτο ζαχαροπλαστείο που ιδρύθηκε στην περιοχή. Ιδρύθηκε με το ίδιο χαρακτήρα. Από εκείνη την ημέρα της ίδρυσης μέχρι και σήμερα προσπαθεί να μην αλλοιώσει το χαρακτήρα της. Παράγει αποκλειστικά σε ευρωπαϊκά αγγλικά και γαλακτοκομικά και τους θερινούς μήνες παγωτά. Η τρίτη γενιά την επιχείρηση. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, ο παππούς μας έχει συνεργαστεί πριν χρόνια μαζί με τους Αλβανίτες, τους προσφυγές, οι οποίοι ίδρυσαν και την επιχείρηση αυτή, με τον κύριο Χασάν, με έναν συνέτερο. Τον κύριο Χασάν για χρόνια ήταν συνέτεροι και δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο αυτό της εστίασης και στην αποκλειστική παραγωγή αυτών των κλικισμάτων. Πόσα χρόνια δουλεύει από? 1896. Μάλιστα. Να. Από τότε μέχρι σήμερα τι έχει αλλάξει? Βασικά ο χαρακτήρας αναλύωτος. Δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας. Βέβαια έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα από εκείνη την εποχή. Σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην πρώτη ύλη. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουμε, ακαδημαϊκές γνώσεις, προσπαθούμε να μην χάσουμε το χαρακτήρα αυτό. Κάτοικοι, Ξάντης, όλοι είναι πελάτες μας. Γενικά όμως έχουμε αρκετό πελατειακό κοινό από όλη την Ελλάδα και συνήθως στέλνουμε αρκετά γλυκά σε όλη την Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές χώρες όπου ζουν αρκετοί πελάτες μας εκεί μόνιμα, έχουν εγκατασταθεί. Το Σεκέρ Μπαρέ είναι το αντιπροσωπευτικό γλυκό του καταστήματος. Η συνταγή είναι όπως τότε, από τότε που το έφτιαχναν οι Αλβανίτες.